Τέλος, στα πολύ ωραία ταξίδια επιχειρούν να βάλουν τα υδροπλάνα. Κάτοικοι και τουρίστες θα χρειάζονται το πολύ μισή ώρα για να μεταβούν από το ένα νησί στο άλλο ή από μεγάλες πόλεις της χώρας στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, όπου δεν υπάρχουν πτήσεις αεροπλάνων ή το ταξίδι με το καράβι διαρκεί πολλές ώρες. Μετά από 15 χρόνια συνεχών αναταράξεων, τα πολύ συζητημένα αεροπλάνα αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τα φτερά τους στην Ελλάδα από το 2020, δίνοντας λύση στο πρόβλημα της συγκοινωνιακής διασύνδεσης των νησιών. Από τη Μύκονο προς την Ήο, αν δεν έχεις το καράβι το οποίο θα πρέπει να σε πάει μέσω Πειραιά, θα πρέπει να πας μέσω άλλων διασυνδέσεων αεροπορικών, αν υπάρχει αεροπορική διασύνδεση. Από τον Απρίλιο του 2020, ταξίδι με υδροπλάνο θα μπορούν να κάνουν οι τουρίστες από και προς Κέρκυρα, Παξούς, Πάτρα, Πάτμο και Τίνο. Το κάθε υδροπλάνο θα χωρά 19 επιβάτες και θα μπορεί να προσγειώνεται τόσο στα υδατοδρόμια όσο και στα αεροδρόμια όλης της χώρας. Όσο για το κόστος, αυτό δεν θεωρείται απογορευτικό. Για τις πτήσεις των υδροπλάνων, ένα μέσο όρο μισή ώρα πτήσης, γιατί αυτές είναι και ιδανικές πτήσεις, δεν θα ξεπερνάει τα 70 ή 75 ευρώ. Μια διαδρομή με υδροπλάνο από την Πάτμο προς τη Μύκονο θα γίνεται μέσα σε 29 λεπτά και θα κοστίζει 72 ευρώ. Το ταξίδι από την Πάρο στη Σαντορίνη θα διαρκεί σχεδόν 25 λεπτά και το εισιτήριο θα κοστίζει 62 ευρώ, ενώ από τη Σκύρο στην Άνδρο το κόστος θα είναι 60 ευρώ με τη διαδρομή να διαρκεί 24 λεπτά. Οι πτήσεις με υδροπλάνα είχαν ξεκινήσει το 2004 και από τότε πέρασαν από 1000 κύματα. Γραφειοκρατικά εμπόδια και δικαστικές αποφάσεις εμπόδισαν έκτοτε την απογείωσή τους. Χθες στη Ρόδο κλείδωσε κατασκευή 20 νέων υδατοδρομίων σε νησιά του Αιγαίου, που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σε 18 μήνες, ώστε να είναι έτοιμα την επόμενη τουριστική σεζόν. Για κάποιους από τους νησιώτες μας θα είναι κάτι το οποίο θα ανατρέψει τα δεδομένα της ζωής στα νησιά αυτά. Πέρα από τους τουρίστες, με υδροπλάνα θα μπορούν να γίνουν ακόμα και αεροδιακομιδές από νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.